Γεια σας παιδιά, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος του 6-3. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει να μας πει. Μάλλον δεν θα αποφύγουμε και τρίτο μέρος, ξεκινώ λίγο γρήγορα. Δίνεται μια ευθεία υψίσον 2 χ συν 1, ή αν προτιμάτε f του χ. Τι είναι το f του χ, το ψ. F του χ λοιπόν ίσον 2 χ συν 1, να βρείτε τα σημεία τομής με τους άξονες. Έχουμε πει και παλιότερα ότι για να βρούμε τα σημεία τομής με τους άξονες, για να βρούμε δηλαδή που τέμει τον άξονα χ τον οχ, πάμε και μηδενίζουμε το ψ. Άρα όπου ψ θα βάλω 0. Άρα λοιπόν παιδιά, το σημείο που τέμει, το ψ είπαμε είναι 0, το χ βρήκαμε είναι αυτό, άρα αυτό είναι το σημείο που τέμει τον άξονα χ τον οχ. Για να βρούμε που τέμνει τον άξονα ψ τον ψ, πάμε και μηδενίζουμε το χ. Άρα, πάμε. Δύο επί 0, 0 συν 1, 1. Άρα το σημείο παιδιά, το χ είναι 0, το ψ είναι 1, είναι αυτό εδώ. Να σας πω την αλήθεια, θα μπορούσα να το βρω και αλλιώς. Γιατί επειδή δουλεύουμε τη ψ ίσον α χ συν β, αυτό εδώ ισχύει πάντα, για όποια και να δουλεύεις, όταν χρειάζεται να βρεις σημείο τομής με άξονες. Εδώ πέρα όμως, για να βρω σημείο τομής με άξονες, επειδή είναι ψ ίσον α χ ή β, ισχύει και κάτι ειδικό, ότι αυτό εδώ είναι το β, και αυτό εδώ είναι, για να προτιμάς το 0 β, και αυτό είναι μείον β προς α, αυτό εδώ ε, 0. Άρα, θα μπορούσα να έχω βρει και έτσι τα σημεία τομής με τους άξονες. 0 β δηλαδή 0, 1, που το βρήκα και πριν, ε. Και μείον β προς α, μείον β προς α, μείον β προς α, 0. Εντάξει, αυτό εδώ το στυλάκι ισχύει όποια και να είναι η συνάρτηση. Αλλά αυτό εδώ πέρα λίγο ειδικό είναι, ισχύει στη ψ α και στη β, μπορείς και έτσι, μόνο σε αυτή να βρίσκεις τα σημεία τομής με τους άξονες. Ωραία. Συνεχίζουμε το προγραμματάκι μας. Περνάμε γρήγορα και ζωηρά να δούμε κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Πατάω λίγο pause για να κάνω κάποιο σχέδιο. Παιδιά, πάμε να δούμε κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Έχουμε ξαναναφέρει ότι όταν οι γραφικές μου παραστάσεις είναι παράλληλες προς κάποιον άξονα, όπως καλή ώρα αυτήν εδώ η πράσινη είναι παράλληλη με το ψ-ψ, τότε αυτή είναι η ειδική περίπτωση. Η εξίσωση είναι της μορφής χ ίσον χ 0 και συγκεκριμένα είναι χ ίσον 2. Γιατί τι χ έχεις εδώ? 2. Εδώ τι χ έχεις? 2. Εδώ τι χ έχεις? 2. Εδώ τι χ έχεις? 2. Εδώ πόσο είναι το χ? 2. Εντάξει. Κάπως αντίστοιχα να σκεφτούμε. Και αυτή εδώ είναι η δική περίπτωση. Επειδή είναι παράλληλη με το χ, είναι της μορφής ψ ίσον ψ 0. Και συγκεκριμένα, η εξίσωσή της είναι ψ ίσον 3. Γιατί όπου και να τη κοιτάξεις, το ψ της μια ζωή, η τετμημένη της είναι το 3. Εδώ πέρα, ποιος είναι ο συντελεστής διεύθυνσης? Τι γωνία σχηματίζει αυτή με τον άξονα χ τον οχ? Δεν σχηματίζει γωνία, 0 δηλαδή ας πούμε. Και ποια είναι φακτωμένη το 0, 0. Εδώ, αυτή τι γωνία σχηματίζει με το χ? Η πράσινη, 90. Και ποια είναι η φακτωμένη των 90? Δεν ορίζεται. Άρα εδώ πέρα δεν ορίζεται συντελεστής διεύθυνσης στη πράσινη. Ενώ στη κόκκινη μια χαρά ορίζεται και είναι 0. Ωραία. Αυτό τα είπαμε αυτά. Πάμε να δούμε κάτι πολύ εύκολο. Κάτω, στο κάτω μέρος του πίνακα, που λέει να σχεδιάσετε τη ψίσον 2χ. Πάμε να σχεδιάσουμε τη ψίσον 2χ. Τη ψίσον 2χ θα τη σχεδιάσουμε μαύρο μαρκαδόρο. Τη ψίσον 2χ συν 2 με πράσινο και τη ψίσον 2χ μείον 3 με κόκκινο. Ξεκινάω.
Ψήσουν δύο χ. Για να τη σχεδιάσω πρώτα πινακάκι, παιδιά. Το ένα σημείο είναι προδομένο, επειδή είναι της μορφής ψήσουν α, χ, περνάει από την αρχή των αξώνων. Στο άλλο για χ βάζω ένα. Άρα ένα επί δύο, δύο. Οπότε, τοποθετώ το πρώτο σημείο 0, 0, να το. Μετά το άλλο 1,2. Πραγματικά ο άντρας είναι ένα, γυναίκα είναι δύο. Οπότε η γραφική μου παράσταση, όσο πιο καλά μπορώ, είναι αυτήν εδώ. Πολύ ωραία. Τώρα ξέρετε, για να σχεδιάσω αυτήν, δεν θα κάνω πινακάκι. Θα αντιληφθώ αμέσως ότι αυτή και αυτή είναι παράλληλες, γιατί έχουν την ίδια κλίση, τον ίδιο συντελεστή διευθυντής, όλες έχουν κλίση δύο. Άρα μπορώ να κάνω μια μετατόπιση. Η πράσινη θα είναι η μαύρη, κουνημένη δύο θέσεις προς τα πάνω. Για να κουνήσω δύο θέσεις προς τα πάνω, αρκεί να κουνήσω τα δυο με τα σημεία, δύο θέσεις. Αυτό εδώ, μία, δύο. Και αυτό εδώ, μία, δύο. Άρα λοιπόν, παιδιά, αυτή να είναι η πράσινη, υψίσον δύο και συν δύο. Και μετά αντιλαβού ότι αυτή είναι ό,τι είναι η μαύρη, ψίσον δύο χ, κουνημένη τρεις θέσεις προς τα κάτω. Θα τις κουνήσω τρεις θέσεις προς τα κάτω, αυτό το σημείο και αυτό, μία, δύο, τρεις, και αυτό εδώ, μία, δύο, τρεις. Άρα να τη. Και φυσικά είναι παράλληλες. Το περίμενα. Αφού έχουν και τον ίδιο συντελεστή διεύθυνση, θα πει και ο σχεδιασμός πάνω σε αυτό βασίστηκε. Τι άλλο θα έβγαινε. Τέλος πάντων. Εντάξει. Εδώ λοιπόν να πούμε για άλλη μια φορά ότι δύο ευθείες είναι παράλληλες όταν έχουν την ίδια κλίση, τον ίδιο συντελεστή διεύθυνσης. Ωραία. Άρα λοιπόν, παιδιά, άρα, για να πατήσουμε λίγο pause. Παιδιά, μπροστά μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο ασκήσεις. Πάμε να διαβάσουμε την εκφώνηση της πρώτης. Να βρείτε, λέει, την εξίσωση. Θυμίσαι εδώ της ευθείας. Θα πει κάποιος, μα μου τι δίνει, να την είναι αυτή εδώ. Όχι, παιδιά, θα πρέπει να το φτάσει σε κάτι τέτοιο, ψήσον 7 χ συν 5. Θα πρέπει δηλαδή να βρεις το α και το β. Θα πρέπει δηλαδή να βρεις το συντελεστή και το σταθερό, το β. Εντάξει, έτσι είναι στο περίπου τι ξέρεις. Δεν τη ξέρεις τέρμα. Να βρείτε λοιπόν την εξίσωση αυτήνης, αν γνωρίζετε ότι είναι παράλληλη με αυτήνα. Α, αυτήνα λέει ότι είναι παράλληλη με αυτήνα. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουν τον ίδιο συντελεστή διεύθυνσης. Άρα, ποιος είναι ο συντελεστής διεύθυνσης αυτήνης? Η παρένθεση. Και ποιος είναι ο συντελεστής διεύθυνσης αυτήνης? Το 4. Άρα λοιπόν, το λάμδα βρίσκουμε ότι είναι 4-1, το 3. Άρα λοιπόν θα βάλω από λάμδα το 3. Τυλίνω λίγο βλακωδός, δεν πειράζει. Άρα 3 και 1, 4. Οπ, να το αυτό. Καλά θα μου πεις, αφού είναι παράλληλες, άρα έχουν την ίδια κλίση. Άρα και εδώ θα έχεις το 4. Σωστό και αυτό. Ωραία. Τι μου μένει, παιδιά, το β. Αν βρω και το β, σχόλασα το πανηγύρι. Έλυσα την άσκηση. Τι άλλη πληροφορία δίνει? Λέει ότι γνωρίζετε ότι διέρχεται από αυτό εδώ το σημείο. Α, μου έχει προδώσει το χ και το ψι. Άρα για να την πάρω, παιδιά, να χώσω όπου ψι το 9, να χώσω όπου χ το 7 και να λύσω ως προς β. Απλά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, 9 ίσον 4 ίσον 7, 28 συν β. Άρα λοιπόν το β είναι μείον 19. Μείον 19. Εντάξει. Άρα λοιπόν, ποια είναι η εξίσωση? Ψ ίσον 4 χ. Αυτό το κατάλαβε επειδή μου είπε ότι είμαι παράλληλος με αυτόν, άρα έχω ίδια κλίση. Συν β. Το β είναι το μείον 19. Άρα αυτή είναι η εξίσωση που ψάχνω. Και τελείωσε αυτήν η άσκηση. Και περνώ στην επόμενη. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας η οποία διέρχεται από εδώ, από αυτό το σημείο και από αυτό. Παιδιά, εδώ δεν μπορείτε να ισχυριστείτε ότι η ευθεία είναι υψίσον αλφα χ.
Γιατί μόνο αν λέω ότι περνάει από την αρχή των αξώνων, μόνο τότε είναι ψήσον αχ. Εντάξει. Γενικότερα, αν δεν γνωρίζετε, πάντα θα θεωρείτε ότι η ευθεία που ψάχνετε είναι ψήσον αχ συν β. Μόνο αν λέει ότι περνάει από την αρχή των αξώνων, μόνο τότε θα λέτε ότι είναι ψήσον αχ. Άρα λοιπόν, θα θεωρήσω ότι η ευθεία που ψάχνω είναι της μορφής ψήσον αχ συν β. Τώρα θα νιώσω ότι για να λύσω μου λείπει μόνο το α και το β. Αν βρω το α και το β, σχόλασε το πανηγύρι. Εντάξει, το α, δεν θα κάνω το λάθος να πω ότι το δίνει αυτός ο τύπος. Αυτός ο τύπος το δίνει όταν διέρχομαι από την αρχή των αξώνων. Θα νιώσω ότι το α το δίνει ο τύπος ψ2 πλην ψ1, χ2 πλην χ1. Άρα το α μου είναι... Παιδιά, μην γελιέστε, this one is he, this one is ψ, this one is he, this one is ψ. Αν θεωρήσω ότι αυτό είναι το πρώτο σημείο, δεν παίζει ρόλο που θα θεωρήσω ποιο είναι το πρώτο, ποιο είναι το δεύτερο. Αν θεωρήσω ότι αυτό είναι το πρώτο, αυτό είναι το χ1 και αυτό είναι το ψ1. Αν θεωρήσω ότι αυτό είναι το δεύτερο, αυτό είναι το χ2 και αυτό είναι το ψ2. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κάνω μια αντικατάσταση, ψ2 πλην ψ1, χ2 πλην χ1. Με αυτόν τον τρόπο βρίσκω ότι το α ή το λ, αν προτιμάτε, είναι το 5 τρίτα. Άρα λοιπόν, το αντικαθιστώ. Τι μου λείπει ρε παιδιά τώρα, για να δώσω τελειωτική απάντηση, το β. Θυμίζω ότι το χ και το ψ πρέπει να μείνει στη τελική απάντηση. Αλλιώς τι εξίσου θα είναι αυτή, αν δεν δώσεις χ και ψ μέσα, αφού οι απαντήσεις όταν σου λέει άλλος πες μια εξίσουση, λες κάτι τέτοιο, ψήσουν 2χ συν 11, παρατηρείτε ότι πρέπει να υπάρχει και το χ και το ψ μέσα. Λοιπόν, ωραία. Τώρα για να βρω το β, τι κάνω. Δεν μου λέτε, διέρχομαι από αυτό το σημείο. Διέρχομαι από αυτό το σημείο. Άρα αυτά τα σημεία την επαληθεύουν. Άρα, παίρνω όποιο να είναι σημείο, αφού διέρχομαι και από αυτό και από αυτό, παίρνω όποιο να είναι. Ας υποθέσουμε ότι παίρνω το σημείο α. Όπου χ θα βάλω το 2, όπου ψ το 5. Όπου χ θα βάλω το 2, όπου ψ το 5. Και θα λύσω φυσικά ως προς β. Είναι μια εξίσωση, δύσκολη, πολλαπλασιάζομαι το οίκο από όλους τους όρους. Άρα 15 ίσον 10 συν 3β. Συνεπάγεται, αυτό θα έρθει από εδώ, θα γίνει μείον 10, άρα θα γίνει 5. 3β, διαρρώνω το 3. Άρα το β είναι το 5 τρίτα από όπου, παιδιά, πώς έτυχε έτσι, απίστευτο. Και το β έτυχε να είναι ίσο με το α, να είναι 5 τρίτα. Απίστευτο, ε. Κι όμως αληθινό. Ψήσον 5 τρίτα χ και το β, μόλις βρήκαμε ότι και αυτό είναι 5 τρίτα. Ωραία. Άρα βρήκαμε την εξίσωσή μας, η οποία είναι της μορφής ψήσον α χ συν β. Όπου α είναι 5 τρίτα και β έτυχε εντελώς τυχαίο, ε, να είναι και αυτό το 5 τρίτα εντελώς τυχαίο. Ωραία, 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 ωραία. Ωραία. Pause. Παιδιά, για να δούμε τώρα εδώ πέρα τι γίνεται. Ποιες, λέει, από αυτές εδώ τις τέσσερις ευθείες είναι μεταξύ τους παράλληλες. Λοιπόν, φυσικά, για να είναι παράλληλες θα πρέπει να έχουν την ίδια κλίση, έτσι, τον ίδιο συντελεστή διεύθυνσης. Και σίγουρα παράλληλοι, όπου καταλαβαίνω ότι είναι μόνο αυτή με αυτή, γιατί ποιος είναι ο συντελεστής διεύθυνσης ευθυνής, το 3. Ποιος είναι ο συντελεστής διεύθυνσης ευθυνής, το 3. Επειδή έχουν ίδιο συντελεστή διεύθυνσης είναι παράλληλες. Αυτή δεν μπορεί να είναι παράλληλη, αφού έχει συντελεστή διεύθυνση 2. Αυτή δεν μπορεί να είναι παράλληλη, αφού ο συντελεστής διεύθυνσης είναι... μείον 3 δεύτερα. Για να βρω το συντελεστή διεύθυνση, μην γελιάστε, δεν μπερδεύτηκα να απαντήσω από εδώ. Πρώτα έλυσα ως προς ψ και μετά απάντησα ότι ο συντελεστής διεύθυνσης είναι το μείον 3 δεύτερα. Ωραία. Τι άλλο. Περνάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό εδώ κάτω. Το οποίο είναι τι, ποιο. Να βρείτε την αξία σου ευθυνής της ευθείας.
Να βρούμε την εξίσωση ευθυνής της ευθείας. Παιδιά, σίγουρα είναι της μορφής ψήσων αλφαχή συμβήτα. Το αλφα. Δεν μπορώ εγώ να λησμονήσω ότι είναι η εφαπτωμένη. Αυτή είναι εδώ. Ό,τι ισχύει για την ψήσων αλφαχή ισχύει. Μόνο το τι δεν ισχύει, ότι το αλφα πλέον δεν δίνεται από αυτόν τον τύπο. Δίνεται από αυτόν εδώ. Χ2 πλην χ1. Εντάξει. Κατά τα άλλα, όπως στη ψήσων αλφα-χ το αλφα ήταν η εφαπτωμένη αυθενής της γωνίας, έτσι και στη ψήσων αλφα-χ συμβήτα, πάλι το αλφα είναι η εφαπτωμένη αυθενής εδώ της γωνίας. Και ποια είναι η εφαπτωμένη των 30? Ρίζα 3 προς 3. Ενώ το β, είναι δυνατόν ρε παιδιά να ξεχάσω ότι το β είναι αυτό το νούμερο εδώ, που ακουμπάει εδώ. Το 3 δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση. Να τη λοιπόν η εξίσωση της ευθείας. Ωραία. Επίσης δεν ξεχνώ, αν θέλουμε να το πούμε, ότι αυτό είναι το β και αυτό εδώ είναι μείον β προς α. Αυτό εδώ, και αυτό είναι το β. Εντάξει. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πάους για να περάσουμε να δούμε μια άσκηση. Παιδιά, πάμε να δούμε μια εύκολη ασκησούλα. Για να διαβάσουμε λίγο τι λέει. Δίνεται λοιπόν μια ευθεία, η F του χ ίσον μείον 2 λάμδα μείον 14 χ συν λάμδα μείον 2 και μας πληροφορεί ότι αυτή διέρχεται, περνά από αυτό το σημείο. Εμείς αμέσως αντιλαμβανόμαστε ότι συντεταγμένα σε αυτό το σημείο την επαληθεύουν. Αν όπου χ βάλω το 1, αν όπου ψ βάλω το 8, μια χαρά. Πρώτο ερώτημα, αναφερθεί το λάμδα. Όπου χ λοιπόν θα βάλουμε το 1, όπου ψ το 8. Είναι το ψ, θυμίζω. Όπου χ το 1. Και λύνω ως προς λάμδα, παιδιά, εξίσου πρώτου βαθμού. Λάμδα 24 τρίτα, 4, 7, 3, 8, άρα λάμδα ίσον 8. Άρα λοιπόν παιδιά, βρήκαμε ότι το λάμδα μας είναι το 8. Αυτή τη στιγμή είναι κουταμάρα να κρατήσω έτσι βλαμμένη την συνάρτηση. Θα πάω όπου λάμδα θα βάλω το 8 για να την απλοποιήσω. Άρα F του Χ, όπου λάμδα το 8 επειδή το βρήκα. Αυτά είναι τα πρώτα ερωτήματα. Τα πρώτα ερωτήματα είναι για να βοηθάνε τα επόμενα. Και αφού βρήκαμε στο πρώτο ερώτημα ότι το λάμδα είναι το 8, το αντικαθιστώ. 2, 8, 16, μείον 14, 2, χ, 8, μείον 2, 6. Εντάξει. Άρα λοιπόν, θα ήμουν κουτός, αν κρατούσα έτσι βλαμμένη την συνάρτηση, την εξίσωση της ευθείας. Θα ήμουν κουτός. Αφού πλέον το λάμδα το ξέρω ότι είναι 8. Άρα βάζουμε όπου λάμδα το 8 και πλέον είναι έτσι. Θα πει κάποιος γιατί δεν βάζω και όπου χ το 1 και όπου ψ το 8 να γίνει ακόμα πιο απλή. Γιατί αυτό είναι μια ειδική περιπτωσούλα. Ενώ αυτό εδώ πέρα είναι η γενική μορφή. Πάντα πρέπει να τις αφήνεις στη γενική μορφή. Ξέρω εγώ ψ ίσον 2 χ συν 3. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, να τι έγινε στο πρώτο ερώτημα. Βρέθηκε το λάμδα και υπεραπλουστεύτηκε ο τύπος της. Τώρα, να βρείτε σημεία τομής με τους άξονες. Για να πάμε στο β' ερώτημα. Για να βρούμε που τέμνει το χ τον χ, πάμε και μηδενίζουμε το ψ. Άρα, μείον 6 δια 2 μείον 3, άρα το πρώτο σημείο είναι μείον 3 το χ, 0 το ψ. Ενώ για να βρω που τέμνει το ψ το ψ, πάω και μηδενίζω κατά τα γνωστά το χ. Άρα όπου χ 0,
2 επί 0, 0 συν 6. Άρα το σημείο είναι 0,6. Βέβαια, επειδή αυτά ισχύει πάντα, όποια συνάρτηση και να δοθεί, ευθεία, παραβολή, υπερβολή, για να βρει σημείο τομής με άξονες, αυτός ο τρόπος δουλεύει always. Always σημαίνει πάντα, έτσι. Αλλά εδώ πέρα, επειδή μιλάμε για ευθεία, θα μπορούσα να σκεφτώ ότι το χ τον οχ τον τέρνει στο 0β και το ψ ψ τον τέρνει μείον β προς α 0. Άρα, αυτό είναι το 0 β, να το, λες και δεν το βρήκα, και αυτό είναι μείον α προς μείον β προς α, μείον 6 δια 2, δηλαδή μείον 3, 0. Να το, εντάξει, ορίστε με δύο τρόπους πώς βρήκαμε τα σημεία τομής. Αυτός ο τρόπος δουλεύει πάντα, ενώ αυτός δουλεύει μόνο στην εξαιρετική περίπτωση που μιλάμε για ευθεία. Δεν μπορεί να βρει αν, ξέρω εγώ, είναι έτσι, εντάξει, ενώ αυτός μπορεί να το βρει. Εδώ δεν ισχύει ότι αυτό εδώ, ξέρω εγώ, είναι το μείον β προς α 0 και αυτό είναι το μείον 0β, εντάξει, μόνο στην ευθεία ισχύει αυτό. Αυτό ισχύει πάντα, ακόμα και εδώ ισχύει αυτός ο τρόπος που δείχνω εδώ. Ωραία, παιδιά. Περνάμε στο τελευταίο ερώτημα. Να κάνετε, λέει, τη γραφική παράσταση και να βρείτε το ευαδό του τριγώνου. Γραφική παράσταση, παιδιά, χρειάζομαι δύο σημεία. Κάποιος θα έκανε πινακάκι. Στο ένα θα βάζε το 0,β και στο άλλο θα βάζε ένα και ό,τι προκύψει. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν θα κάτσω να κάνω πινακάκι, γιατί από προηγούμενα ερωτήματα γνωρίζω δύο σημεία. Σιγά μην κάτσω να κάνω πινακάκι. Άρα, χώνουμε στο τέταρτο ερώτημα. Και παιδιά, κάθομαι να βρω σημεία, κάθομαι να σχεδιάσω. Μηδέν μείον έξι, μηδέν έξι μάλλον, μείον τρία μηδέν, να το. Και τώρα, παιδιά, που τη σχεδίασα, λέει να βρω και το ευαδό του τριγώνου που σχηματίζει η ευθεία με τους άξονες. Αυτό εδώ. Δεν είναι, ρε παιδιά, το ευαδό που σχηματίζει η ευθεία με τους άξονες. Άρα, λοιπόν, το ευαδό μας τριγώνου, δεν ξεχνώ ότι είναι βάση επί ύψος 2. Αυτό εδώ πέρα, παιδιά, πόσο είναι το μήκος. 1, 2, 3. Μην γράψει κανείς την βάση, μην γράψει κανείς μείον 3, είναι 3, δεν υπάρχουν αρνητικές πλευρές. Αυτό εδώ πόσο είναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 σημαίνει 6, διά 2. Άρα το ευαδό είναι 9 τετραγωνικές μονάδες. Γενικότερα, παιδιά, για να βρίσκεται ευαδό, πρέπει να ξέρετε τα σημεία τομής με τους άξονες, εντάξει, γιατί μόνο έτσι ξέρεις ότι αυτό είναι 6 και μόνο έτσι ξέρεις ότι αυτό είναι 3. Ή αλλιώς αυτό είναι το β και αυτό είναι το β προς α, εντάξει, για να μπορέσεις να βρεις ευαδό. Πρέπει να βρεις σημεία τομής με τους άξονες. Αυτό είναι το β, δηλαδή το 6, και αυτό είναι το β προς α, 6 δια 2, εντάξει. Λοιπόν, πάω ζάρω εδώ για να περάσουμε στα επόμενα. Παιδιά, δίνει δύο ευθείες. Ζητάει να βρούμε την εξίσωσή τους. Είναι προφανές ότι είναι της μορφής ψήσων αλφαχή συν β. Το β μπορώ να το κλέψω από εδώ. Να πω ότι είναι το μείον 4. Τώρα, όσον αφορά το α, χρειάζομαι δύο σημεία, παιδιά, καλύτερα να το κοιμηθώ έτσι. Ένα σημείο, λοιπόν, είναι το, ψάχνω δύο καθαρά σημεία, τα βρήκα, αυτό και αυτό. Ένα σημείο, λοιπόν, είναι το 0-4, ένα άλλο σημείο είναι το 3,0, άρα το α είναι ψ2 πλην ψ1, χ
χ2 πλην χ1, άρα το α είναι ψ2 πλην ψ1, αυτό μείον αυτό, 0 μείον 3, άρα το α είναι μείον 4 μείον 3, άρα το α είναι το 4 τρίτα. Άρα λοιπόν παιδιά, η εξίσωση της ευθείας είναι αυτήν εδώ. Για να βρω το α, χρησιμοποίησα αυτό το τύπο αφού βρήκα δύο καθαρά σημεία και το β σκέφτηκα ότι είναι αυτό εδώ. Και εδώ κάτι παρόμοιο θα κάνω, μην νομίζετε. Βρνάει ένα καθαρό σημείο. Αυτό εδώ, είναι το μείον 2, μείον 3. Ακόμα ένα καθαρό σημείο είναι αυτό εδώ. 0,2, γιατί όχι. Οπότε το α είναι ψ2 πλην ψ1, χ2 πλην χ1. Άρα το α είναι ψ2 πλην ψ1, πλην ψ1, πλην το πλην 3, συν 3. Χ2 πλην χ1, πλην το πλην 2, 2. Άρα, α ίσον 5 δεύτερα. Και επειδή ήταν σίγουρα αυτή είναι στην μορφή μια και είναι ευθεία η οποία δεν περνά την αρχή των αξώνων, το α είναι το 5 δεύτερα, το β θα το κλέψω τσουρουτσου από εδώ. Εντάξει, αυτό είναι το 2. Άρα αυτή να είναι αυτή που ψάχνω. Κοιτάξτε, να πούμε και κάποια άλλα. Ο συντελεστή διέρευσης θετικός. Λογικό, αφού η γωνία είναι οξία. Ο συντελεστή διέρευσης θετικός. Λογικό, αφού η γωνία είναι οξία. Μη χάνετε τη γωνία, αυτή εδώ είναι η γωνία ωμέγα. Είναι αυτό που κάνει η γραφική παράσταση με το θετικό του χ. Η γωνία είναι αυτή που σχηματίζει η γραφική παράσταση με το θετικό κομμάτι του χ. Είναι αυτήν εδώ. Και επαναλαμβάνω ότι επειδή οι συντελεστές διέρευσης και εδώ βγήκαν θετικοί, είναι λογικό, μιας και οι γωνίες ήταν οξίες. Αν οι συντελεστές διέρευσης ήταν αρνητικοί, σίγουρα οι γωνίες θα ήταν αμβλίες. Πάους. Παιδιά, πάμε να δούμε τώρα έναν παλιό μας γνώριμο. Δίνει εδώ πέρα μια σε F, δηλαδή μια γραφική παράσταση μιας συνάρτησης F, της οποίας το τύπο δεν θα δώσει ποτέ, και ζητά να βρούμε το συμμετρικό ως προς τον άξονα χ τον οχ. Για να βρεις το συμμετρικό ως προς το χ τον οχ, παίρνεις διάφορα σημειάκια, εγώ παίρνω αυτά εδώ, και αφού ζητά ως προς το χ, χ, ενώνω με χ, κάθετα, προεκτείνω κατά ίσο τμήμα. Ενώνω κάθετα, προεκτείνω κατά ίσο τμήμα. Ενώνω κάθετα, προεκτείνω κατά ίσο τμήμα. Ενώνω με χ κάθετα, προεκτείνω κατά ίσο τμήμα. Ενώνω, προεκτείνω. Ενώνω, προεκτείνω. Ενώνω, προεκτείνω. Τώρα, αν τα ενώσω όλα αυτά, η πράσινη που βλέπετε μπροστά σας είναι η συμμετρική της μαύρης ως προς τον άξονα χ τον οχ. Εδώ πέρα ζητάει να βρούμε τη συμμετρική ως προς το ψ τόνο ψ. Άρα, ενώνω με ψ, προεκτείνω κατά ίσο τμήμα. Παίρνω διάφορα σημεία. Α, εδώ πέρα να πούμε ότι είναι ευθεία, οπότε δεν χρειάζονται τόσο πολλά σημεία. Θα πάρω μόνο δύο, παιδιά. Αυτό και αυτό. Γιατί δύο σημεία ορίζουν πλήρως μια ευθεία. Άρα, ενώνω κάθετα, προεκτείνω κατά ίσο τμήμα. Ενώνω κάθετα με ψ, ψ, προεκτείνω κατά ίσο τμήμα. Άρα, νοάτι. Η κόκκινη είναι η συμμετρική της μαύρης. Και εδώ πήρα μόνο δύο σημεία, γιατί δύο σημεία ορίζουν πλήρως μια ευθεία. Εδώ πήρα δύο δισεκατομμύρια σημεία και πάλι λίγα θα ήταν, επειδή είναι καμπύλη. Και χρειάζομαι άπειρα σημεία θεωρητικά. Περνάμε στο κάτω μέρος του πίνακα. Τι θέλει, ποιες είναι οι ρίζες, παιδιά, ρωτά. Ρίζες. Ποιες είναι οι λύσεις, εννοεί ο ποιητής. Ποιες είναι οι λύσεις. Λύσεις, παιδιά, είναι ποιο είναι το χ1, ρωτάει, ποιο είναι το χ2. Με το λύσεις γραφικά, να λύσεις αυτή την εξίσωση, την οποία δεν στη δίνει, αλλά δεν είναι τη γραφική παράσταση, να λύσεις γραφικά. Και πότε τελειώνει η εξίσωση, να αφήσεις το χ στην ησυχία του. Ποιο είναι το χ. Εδώ που ακουμπάει το ψηψί, παιδιά. Η μία λύση είναι το μείον 3 και η άλλη λύση είναι το 2. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά. Ορίστε τι είναι. Οι λύσεις λοιπόν είναι εκεί που ακουμπάει το ψιψί. Και φυσικά τα χ απαντάω για λύσεις.
Εδώ ποια είναι η λύση αυτήν εις εδώ. Μία λύση έχει, γιατί μόνο σε ένα σημείο τον ακουμπάει, το χιχί. Λύση είναι εκεί που ακουμπάει το χιχί, η γραφική παράσταση. Και που το ψι είναι 0 τέλος πάντων. Η λύση εδώ είναι το μείον 9. Εντάξει, παιδιά. Εδώ ποια είναι η λύση. Εδώ πέρα δεν έχει λύση. Η εξίσωση είναι αδύνατη, θα λέγαμε, αν τη λύναμε. Γιατί δεν ακουμπάει πουθενά το χ τον οχ. Δεν μηδενίζεται δηλαδή πουθενά το ψ. Ωραία. Παουζάρω και μπαίνω σε άλλο ένα πράγμα το οποίο είναι γνώριμος από τα παλιά. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε περάσει σε ένα παλιό σας γνώριμο. Το έχετε ξαναδεί λίγο πολύ στο 62, νομίζω, στο προηγούμενο μάθημα. Για να δούμε λιγάκι. Η πράσινη είναι μια γραφική παράσταση μιας συνάρτησης F. Γι' αυτό ονομάζεται SEF. Είναι η γραφική παράσταση λοιπόν της F. Η κόκκινη είναι η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης J. Γι' αυτό ονομάζεται SEG. Τώρα για να δούμε τι ζητά. Ζητάει να βρούμε το φι του 1. Καταρχήν είμαστε στο πράσινο, αφού είναι φι. Αν έλεγε J, θα ήμασταν στο κόκκινο. Άρα είμαστε στο πράσινο. Και τι μας δίνει, το χ ή το ψ. Το χ. Και τι ζητάει, το ψ. Πάμε να βρούμε το ψ. Πού το χ είναι 1, εδώ. Άρα, σηκώνομαι μέχρι να πετύχω την πράσινη, τσακα 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 τσακ, και κοιτώ πόσο ψ έχω, 2. Άρα το όρισα. Τώρα πάλι είμαστε στην πράσινη, γιατί λέει φ. Πάλι μου δίνει το χ, ότι είναι μείον 3. Άρα μου ζητάει το ψ. Σηκώνομαι τσακα 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 και κοιτώ απέναντι. Τσακα 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 τσακα, 2. Άρα είναι 2. Όταν το χ είναι μείον 3, το ψ είναι 2. Πολύ ωραίο. Συνεχίζουμε εδώ πέρα. Τώρα λέει τζε του 3, άρα είμαι στην κόκκινη αφού λέει τζε. Και μου δίνει ότι το χ είναι 3. Πού το χ είναι 3, εδώ. Σηκώνομαι μέχρι να πετύχω την κόκκινη. Τι να σηκωθώ, την έχω πετύχει χωρίς να σηκωθώ. Και κοιτώ τι ψ έχει. Ψακ, 0. Άρα είναι το 0. Πάλι είμαι στην κόκκινη αφού λέει τζε. Πάλι μου δίνει ότι το χ είναι 0. Πού το χ είναι 0, εδώ. Σηκώνομαι μέχρι να πετύχω κόκκινη. Και κοιτώ τι ψ έχω. 3. Ωραία. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Πάμε τώρα να λύσουμε κάποιες εξισώσεις. Τι μου δίνει αυτή τη φορά. Αυτό εδώ, ποιο είναι αυτό. Αυτό είναι το ψ. Αφού αυτό είναι το ψ, άρα το ίσον του ποιο είναι. Αυτό εδώ, το ψ. Γιατί μου ζητάει το χ. Αφού λέει να λύσει μια εξίσωση, μια εξίσωση δεν θα αφήσει το χ στην ισχύα. Άρα, καταρχήν με νοιάζει το πράσινο, αφού λέει F. Και πάω να βρω πού το ψ είναι 1. Το ψ λοιπόν είναι 1. Εδώ. Και τρέχω να βρω τι χ έχω. Τσακα 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 3,5. Άρα χ ίσον μείον 3,5. Πολύ ωραία. Συνεχίζω. Πάλι μου δίνει το ψ. Αυτό είναι το ψ. Άρα αυτό είναι το ψ. Το ψ είναι 2. Πού το ψ είναι 2. Εδώ. Τρέχω μέχρι να χτυπήσω την πράσινη. Τι να τρέξω, αφού την έχω χτυπήσει ήδη. Και τι έχω εδώ, τι χ έχω εδώ, παιδιά. 0. Τώρα πάω στην κόκκινη. Μου δίνει ότι το ψ είναι μείον 3. Το ψ είναι, πού το ψ είναι μείον 3. Τσακα 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 τσακα. Εδώ. Τρέχω μέχρι να χτυπήσω την κόκκινη. Και κοιτάω τι χ έχω. Χ ίσον 5. Πολύ ωραία. Πάω να λύσω και τις ανισώσεις. Πάω να λύσω και τις ανισώσεις, παιδιά. Πότε η F είναι πάνω από τη J. Είναι μεγαλύτερη από τη J. Πότε η πράσινη είναι πάνω από την κόκκινη. Παιδιά, πότε η πράσινη είναι πάνω από την κόκκινη. Εδώ. Γιατί οπουδήποτε αλλού η κόκκινη είναι πιο πάνω. Μόνο προς το εδώ. Άρα, και επειδή λένε ανίσωση, όταν το χ ανήκει από, το ε, από εδώ και πέρα, άρα όταν το χ ανήκει 1 έως συνάπειρο.
Λοιπόν, πότε η πράσινη είναι μεγαλύτερη του 0. Εδώ. Όλο αυτό. Άρα όταν το χ ανήκει από το μείον 4 έως συνάπειρο. Και πότε η J η κόκκινη είναι πάνω από το 2. Να το 2, μην το χάσει κανείς. Πότε η κόκκινη είναι πάνω από το 2, εδώ. Άρα, όταν χ ανήκει, πλην άπειρο, τα χ απαντάω. Εδώ μην μπερδευτείτε. Πότε η κόκκινη είναι πάνω από το 2. Το 2 είναι αυτό. Εδώ η κόκκινη δεν είναι πάνω από το 2. Άρα, τι χ έχω. Πλην άπειρο έως 1. Πλην άπειρο έως 1. Πάω ζάρω και συνεχίζω. Παιδιά, εδώ πέρα μου δίνει τρία σχήματα και μου ζητάει να βρω το συντελεστή διεύθυνσης. Δηλαδή, την κλίση. Δηλαδή, το α. Δηλαδή, το λάμδα. Το λάμδα, εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω, παιδιά, την υφαπτωμένη αυτήν την σύνταξη γωνίας. Άρα είναι απέναντι προς προσκύμενη. Ορίστε, αυτός είναι ο συντελεστής διεύθυνσης. Εδώ πέρα πάλι ζητάει συντελεστή διεύθυνση. Δεν μπορώ να ξεχάσω εγώ την υφαπτωμένη των 135, δηλαδή το μείον 1. Εδώ πέρα πάλι ζητάει συντελεστή διεύθυνση. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι είναι ψ2 πλην ψ1, χ2 πλην χ1. Άρα, αν αυτό πούμε ότι είναι το πρώτο σημείο, αυτό είναι χ1 και ψ1, και αν αυτό είναι το δεύτερο σημείο, αυτό είναι χ2 και ψ2. Άρα, ψ2 πλην ψ1, χ2 πλην χ1, πλην το πλην 4, δηλαδή 4. Άρα το λάμδα είναι μείον 1. Άρα το λάμδα είναι μείον 1 έβδομο. Για να κάνουμε και κάποιες παρατηρήσεις πάνω σε αυτά που βρήκαμε. Παιδιά, είναι τέρμα φυσιολογικό συντελεστή διεύθυνση να είναι θετικός, γιατί η γωνία είναι οξία. Τέρμα φυσιολογικό συντελεστή διεύθυνση να είναι αρνητικός, γιατί η γωνία είναι αμβλία. Τέρμα φυσιολογικό συντελεστή διεύθυνση να είναι αρνητικός, γιατί και εδώ η γωνία ήταν αμβλία. Παουζάρω και συνεχίζω. Παιδιά, εδώ θα διακόψουμε το βίντεό μας και θα κάνουμε ακόμα ένα βίντεο, το οποίο θα είναι το τρίτο μέρος, με το οποίο και θα ολοκληρώσουμε το μάθημα.